Σήμερα που πανηγυρίζουμε την εορτή του Αγίου Ιεράπτωρος είναι και μια ξεχωριστή ημέρα και ακριβώς η επιλογή της έγινε σήμερα για να συμπανηγυρίσουμε και να τιμήσουμε ένα συνεργάτη του Ευαγγελίου, ένα πολιτικό συνεργάτη της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και θα δώσουμε τον λόγο στους εκπροσώπους εδώ της Εκκλησίας και άλλων αυτών να πούν τους δικούς τους λόγους. Εμπιστέχαντα τον οποίο θα είναι και η δική μας προσθήκη και ευλογία για το γεγονός. Κύριος Θωμάς, ο Ταμίας της Εκκλησίας. Εκ μέρους της Εκκλησίας στην Ίση Κομπρομής του Αγίου Ιεράπτωρος με την Ορτά, θέλουμε να καταδικήσουμε την ανθρώπινη προσωπική ιερέα μας, της Κοινώνοντας Κωνσταντίνου από το Πάτο, επελέξαμε τη σημερινή ημέρα που εορτάζει τη Μαρνά να τον καταδικήσουμε και να τον προσφέρουμε την Κοινώνα ασυγένεια πολιού του Παγίου μας και απλώς παιδίσεις την εικόνα του μεγάλου μας του Κωνσταντίνου, το οποίο φέρει το όνομα. Και ευθυμής ελευθερίας μέσα από πολέμους
σταθερά και αδειόλυντα για να μας δίνουν τον δρόμο, για να δημιουργούν τα άγια μυστήρια, για να στηρίζουν την Ορθοδοξία και τον άνθρωπο. Αξίζει στον πατέρα Κωνσταντίνο, τον προφητό, γύρασκα, τίμιον, ούτω πολυχρόνιον, ουδέα λοιπόν με μέλλοντε, πολλά δε στην χρόνη της ανθρώπης και η ηλικία γύρω του Δίος Αγγελίδωτος. Ο πατέρας Κωνσταντίνος για την μητροπολιτική μας περιφέρεια, αλλά και για όλους τους κληρικούς της Εκκλησίας της Κύπρου, αποτελεί παράδειγμα σε του ταπεινού φιλάνθρωπου του ιερέως, ο οποίος πάντοτε έβαζε το κοινό συμφέρον των ψυχών πάνω από το προσωπικό του συμφέρον. Τον χρόνο του άδικα κατά τα ανθρώπινα τον εγκατέλειμε περισσότερο για τον συνάνθρωπο και λιγότερο για την οικογένειά του. Δούλεψε και την γη και το ψαλτήρι και την ομιλία την πνευματική και την τελετουργία την θρησκευτική. Εδίδαξε περισσότερο με τον βίο και τα παραδείγματά του, με το σθένος του, με το φως της ψυχής του. Αυτό το φως θέλω οι νέοι κληρικοί να αποκτήσουν για να είναι τίμοι και έντιμοι στο λειτουργήμά τους, αλλά και στην προσφορά τους προς τον συνάνθρωπο. Η Ιερά Μητρόπολη Θεμασού και Ορεινής, όσο και να μιλά, όσο και να επαινεί το βίο και την προσφορά του πατέρα Κωνσταντίνου, δεν θα έχει τελειωμό. Γι' αυτό ο συλλογικός, ως Χρονική Επίτροπη Θεμασού, ως Μητροπολίτης και ως Τοπική Εκκλησία αποφασίσαμε σήμερα να τον αναβιβάσουμε στο μεγαλύτερο αξίωμα των ιερέων της τοπικής μας Εκκλησίας, εκείνο του Πρωτοπρεσβυτέρου, του Μέγα Πρωτοπρεσβυτέρου της επαρχίας μας. Όχι μόνο γιατί το αξίζει, αλλά γιατί μέσα από το φύκιο αυτό, μέσα από αυτόν τον σταυρό, μέσα από το επιγονάτο το ιερό, θα δείχνει τον δρόμο στους νέους κληρικούς και θα υπενθυμίζει και στους παλαιότερους πως πρέπει να είναι ένας σύγχρονος, καλοπροαίρετος, πνευματικός ιερέας. Ένας ιερέας όπως ο πατέρας Κωνσταντίνος. Παρακαλώ τους ιερείς να συνοδεύσουν τον πατέρα Κωνσταντίνο για την προχείρηση του στο αξίωμα του Μέγα Πρωτοπρεσβυτέρου της Μητροπόλεως Θεμασού και Ορεινής, που αισθάνομαι είναι το ελάχιστο που μπορούμε να του προσφέρουμε. Αυτό εμείς που θα συνεχίσουμε να το προσφέρουμε είναι η αγάπη και η συμπαράστασή μας και να στηρίζουμε το έργο του Λιθροδόντα, τον Λιθροδόντα που αγαπά, που αγάπησε, που τιμά, και εμείς αυτή την τιμή θα την μετατρέψουμε σε έργο και προσφορά. Επάντασή μας,
ως αγαθός Θεός ελέησον, ότι θείωρετη την σοφίας και σε πνημάσα εκκλήσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλογητός ο Θεός, ο περισσοδίων με περίζωσε, κυροφέα σου επί των μυρών σου δύναμε, τη ωραιότητή σου και το χάλι σου, και έτεινε και κατεβόδου και ιεράτευένε και δικαιοσύνης και πραότητος, και οδηγήσισε θαυμαστός η δεξιά σου. Τον σταυρό του πρωτοπρεσβυτέρου θα μου τον δώσει ο συγκυρινέος αυτού, αυτός που τον παστά μαζί του τόσα χρόνια και θα συνεχίσει άλλα τόσα. Ο άξιος πατέρας Μόδεστος, ο οποίος στηρίζει το έργο της Εκκλησίας, συμπαρίσταται στον πατέρα Κωνσταντίνο και μαζί δημιουργούν αυτό το θαύμα της πίστεως εις την κοινότητα του Λιθροδόντα. Γι' αυτό και ιδιαίτερος σήμερα τον ευχαριστώ. Του Κυρίου δε υπόμε, είπε ο Κύριος, όσπις θέλει ο πίσω μου έλθει, να πάρνει σας το εαυτό και αγαπητό.